είμαστε καλά. Να μόνο που αρρώστησε η γυναίκα μου από κάτι γυναικολογικά. Καθώς μας είπε ο γιατρός, απαγορεύεται ρητός να κάνει παιδί, διότι αφέκτος θα αποθάνει. Και όσον αφορά για παιδιά, κύριε βουλευτά μου, κακό πράγμα είναι. Αλλά θα το υπομονεύσουμε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε τρία με το συμπάθειο. Και ήρθε ο Θεός αυτά να μας είναι καλά και σώνουν. Αφού αυτό είναι το θέλημά του. Αλλά κύριε βουλευτά μου, μπορώ να σου πω και να με συμπαθάτε. Ανθρώποι είμαστε κι εμείς. Και νέοι άνθρωποι μάλιστα. Πώς να σας το πω. Είναι φυσικό πράγμα. Και από το Θεό διαταγμένο. Να κάνουμε κι εμείς το κοσμικό. Κάνοντας το κοσμικό όμως, κύριε βουλευτά μου, θα μείνει άγγιος η γυναίκα μου, θα κάνει παιδί. Και τότε, καθώς όρεσε ο γιατρός, αφέκτος θα αποθάνει. Γι' αυτό, κύριε βουλευτά μου, σας παρακαλώ και να με συμπαθάτε. Έχω μάθει ότι στα Αθήνα που πηγαίνετε υπάρχουν και απολούνται κάτι παραφέτια όπου μπορεί κάποιος να κάνει το κοσμικό χωρίς να εγγυώνεται η γυναίκα. Θα με καταϋποχρεώσετε και θα είμαι μέχρι του τάφου αποσιωμένος φίλος σας. Επειδή εμείς στο χωριό δεν μπορούμε να τα βρούμε αυτά τα πλοημένα. Θα ήθελα να μου φέρετε από την Αθήνα μερικά αυτά τα μαραφέτια. Και πάντα να μου φέρετε κανένα όταν πηγαίνετε. Εγώ θα είμαι αιωνίος φίλος και ψυχοφόρος σας.